Κυρίες και κύριοι, ο εισηγητής του Κομμουνιστικού Κόμματος της Ελλάδας ήταν πολύ αναλυτικός στην κριτική μας απέναντι στο σύνολο του νομοσχεδίου. Σημαντικό του τμήμα αφορά την εκπαίδευση, την τουριστική εκπαίδευση, και σε αυτό θα σταθώ. Η αλήθεια είναι ότι για πολύ συγκεκριμένους λόγους υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από τους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους, τους tour operators, τους ξενοδόχους, για να προσελκυθούν στον κλάδο νέοι και νέες που θα παρέχουν εξειδικευμένες εργασίες. Αυτή είναι η ουσία των αλλαγών που υλοποιεί η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας σε αυτά τα θέματα. Και αυτό δεν στηρίζεται ούτε στην πραγματική, ούτε στην ουσιαστική, λέω τις λέξεις που ανέφερε η κυρία Υπουργός, αναβάθμιση των σχολών της επαγγελματικής εκπαίδευσης. Δηλαδή αυτά που αφορούν το περιεχόμενο των σπουδών, τους όρους της πρακτικής, τους όρους της μετεκπαίδευσης, ούτε βεβαίως αφορούν τις άθλιες συνθήκες εργασίας στον κλάδο, που είναι άλλωστε και οι βασικότεροι των αιτιών που αναζητούνται αλλού θέσεις εργασίας. Και πώς άλλωστε θα μπορούσε να είναι αλλιώς? Αυτές είναι οι αντιφάσεις αυτής της πολιτικής, που για να υπάρχουν από τη μία τα ρεκόρ κερδών μιας χούφτας μονοπωλίων, την πληρώνουν πολύ ακριβά οι εργαζόμενοι και του κλάδου, την πληρώνει πολύ ακριβά ο λαός μας συνολικά, που και οι λίγες μέρες διακοπών πια έχουν μετατραπεί σε δραστηριότητα πολυτελείας. Αυτή είναι η κανονικότητα του συστήματος της εκμετάλλευσης που όλοι σας υπερασπίζεστε. Αυτό είναι το θαύμα και θαύμα που ακούμε εδώ, του τουρισμού, που στηρίζεται στις απαράδεκτες συνθήκες δουλειάς. Ποια εξαήμερη? Στην εφταήμερη εργασία, αυτή είναι η πραγματικότητα, το πολύ για 6 μήνες, με ανύπαρκτα μέτρα προστασίας και με μισθούς που βρίσκονται πολύ πίσω ακόμα στα επίπεδα του 2011. Με το Ταμείο Ανεργίας να ρυθμίζεται ακόμα με το Μνημονιακό Νόμο του 2011, με αποτέλεσμα να παίρνουν όσοι το δικαιούνται μόνο να το παίρνουν για 3 μήνες, άρα επί της ουσίας, στην καλύτερη των περιπτώσεων, να μένουν χωρίς εισόδημα από το Γενάρη. Με αδήλωτη εργασία, με δουλεμπορικές εταιρείες, με τη μερική απασχόληση να κυριαρχεί και την παιδική εργασία να έχει κάνει ήδη την εμφάνισή της με μαζικά χαρακτηριστικά. Δεν φτάνουν αυτές οι άθλιες συνθήκες που έχουν διαμορφώσει η εργοδοσία και όλοι οι επιχειρηματικοί όμιλοι. Έχουν με τώρα και τις απειλές που προσφεύγουν προς τους εργαζόμενους για πρόστιμα, λέει, μέχρι και 5.000 ευρώ για όποιον τολμήσει για αυτές τις συνθήκες να σηκωθεί να φύγει και να παρατήσει, να παραιτηθεί από τη διάρκεια της σεζόν. Αυτή είναι η αγορά εργασίας. Τέτοια εκπαίδευση θα υπάρχει και κατά τη στοιχεία στις σχολές. Πού βγάζει μάτι? Ιδιαίτερα στον τομέα της πρακτικής άσκησης. Πρακτική που γίνεται με αμοιβή μέρους του μισθού του ανειδίκευτου εργάτη. Βεβαίως, ο νέος εργαζόμενος που κάνει πρακτική, ο μαθητευόμενος, αναλαμβάνει πόστα, τον βάζουν οι επιχειρηματικοί όμιλοι, η εργοδοσία αναλαμβάνει πόστα που είναι και μόνος του να τα κάνει, που είναι πολύ εξειδικευμένα τελικά. Εργασία χωρίς εποπτεία, αλλιώς τι ουσιαστική εκπαιδευτική διαδικασία, κομμάτι της εκπαιδευτικής διαδικασίας είναι η πρακτική, και εκτός των άλλων με αποτέλεσμα πολλούς και τραυματισμούς λόγω και της μεγάλης εντατικοποίησης εργασίας, όπως δυστυχώς συμβαίνει σε όλους αυτούς τους κλάδους που τρέχουν και δεν φτάνουν τώρα την περίοδο του καλοκαιριού, ναυτεργάτες και πάρα πολλούς ακόμα. Δηλαδή, μια σημαντική εκπαιδευτική, ένα κομμάτι σημαντικό της εκπαιδευτικής δραστηριότητας μετατρέπεται σε φτηνά εργατικά χέρια. Αυτά όλα μένουν όσοι έχουν. Αυτή είναι η αναβάθμιση. Πείτε μας, στη Ρόδο, που τώρα είναι εκατοντάδες σπουδαστές και κάνουν την πρακτική τους, ποιος θα ελέγξει για να μην συμβεί κάτι σε αυτά τα παιδιά μέσα στις συνθήκες που δουλεύουν? Οι μετρημένοι στα δάχτυλα του ενός χεριού επιθεωρητές εργασίας που υπάρχουν για όλο το νησί και για όλους τους κλάδους? Όσο για την καθιέρωση ορισμένων παραχών προς τους σπουδαστές, όπως μια χρόνια διεκδίκηση των συλλόγων σπουδαστών αυτών των σχολών, το πάσο για τις μεταφορές, πρέπει από τον τωρινό νόμο να καθορίζεται ότι θα είναι για όλους και χωρίς προϋποθέσεις. Αυτή είναι η σημερινή κατάσταση που επικρατεί στις σχολές. Αποτέλεσμα χρόνια και από όλες τις κυβερνήσεις υποχρηματοδότησης, υποστελέχωσης και στο εκπαιδευτικό προσωπικό, στις υποδομές, οι σπουδαστές πληρώνουν από την τσέπη τους τα αναλώσιμα και τα κτίρια και όλα αυτά που λένε, που και στην τροπολογία που φέρατε, αντί να ενισχυθούν, να επισκευαστούν και να αξιοποιηθούν για τις ανάγκες εκπαίδευσης των παιδιών αυτών, αφού έχουν απαξιωθεί, λέτε να δοθούν τώρα στις επιχειρήσεις και να γίνουν και αυτά πεδίο επενδυτικό. Γι' αυτό το λόγο και γι' αυτό το άρθρο, αλλά και για το άλλο που σωστά καταγγέλουν οι οδηγοί των ταξί, ότι νομιμοποιείται την πειρατεία, πρέπει να αποσύρετε αυτές τις ρυθμίσεις εδώ και τώρα.
Για να δικαιολογήσετε όλα τα παραπάνω, καταφεύγετε σε απίθανα επιχειρήματα υπεράσπισης αυτής της πολιτικής. Και σας ακούνε και άλλοι και αποθρασύνονται θερμοί υποστηρικτές σας και προκαλούν τελικά το λαϊκό αίσθημα. Πρόσφατα εφημερίδα με πασίγνωστο ρόλο στην υπεράσπιση της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας δημοσίευσε άρθρο αναφερόμενο στους νέους και τις νέες που εργάζονται στον τουρισμό με τίτλο «Ακούστε καλά, δουλεύουν σεζόν για τις βουτιές τους». Γι' αυτό πάνε οι νέοι και κάνουν αυτές τις δουλειές. Και αυτό προκαλεί την οργή, όχι μόνο όσων έστω μία φορά στη ζωή τους έχουν πάει να δουλέψουν με τέτοιους όρους, αλλά και όλης της εργαζόμενης νεολαίας και του λαού που διαβάζουν και ακούν τέτοιες αθλειότητες. Αλήθεια, σε ποιον κόσμο ζείτε τελικά? Δεν ξέρετε ότι ο μόνος τρόπος για να κάνει βουτιά ένας εργαζόμενος σεζόν είναι να τον βάλουν να δουλεύει όπως δούλευαν και σέρβιραν μέσα στη θάλασσα σε εκείνο το απαράδεκτο beach bar στη Ρόδο? Και συμπληρώνει το άρθρο. Πάνε, λέει, σεζόν για να μην στερηθούν τις χαρές του ελληνικού καλοκαιριού. Βεβαίως και υπάρχουν χαρές του ελληνικού καλοκαιριού, αλλά για όσους δουλεύουν 4, 5, 6 μήνες χωρίς ένα ρεπό, καταλαβαίνετε, για αυτούς είναι απλά το επιχειρηματικό project που πρέπει να υπηρετήσουν και να δουλέψουν για να το φέρουν σε πέρας. Κυρίες και κύριοι της κυβέρνησης, αλλά και των υπόλοιπων κομμάτων που έχετε βάλει πλάτη να διαμορφωθεί αυτός ο σημερινός εργασιακός μεσαίωνας, να είστε σίγουροι πως όλα αυτά θα τα βρείτε μπροστά σας. Ιδιαίτερα από τη νέα βάρδια των εργαζομένων σε όλους τους κλάδους που τώρα μπαίνουν στην παραγωγή, ξεκινάνε τον εργασιακό τους βίο μέσα στην ζούγκλα, την εργασιακή ζούγκλα, της εξαήμερης, της εφταήμερης δουλειάς των 13ωρων, τη ζωή λάστιχο λόγω των ελαστικών μορφών απασχόληση και τελικά των νέων παιδιών που μπαίνουν στη δουλειά ζώντας και δουλεύοντας με χειρότερους όρους από ό,τι δούλευαν και ζούσαν οι μανάδες και οι πατεράδες τους. Το ΚΚΕ δίνει όλες του τις δυνάμεις και μέσα στην εργαζόμενη νεολαία για την οργάνωσή του στα σωματεία, για την πάλι βελτίωση των συνθήκων δουλειάς, αλλά και ταυτόχρονα για έναν μεγάλο σκοπό. Να γίνει πεποίθηση όσο γίνεται πιο μαζικά ότι σήμερα υπάρχει η δυνατότητα με την εξέλιξη της επιστήμης και της τεχνολογίας όχι να αυξάνεται ο εργάσιμος χρόνος και να μην ξέρεις πότε θα γυρνά σπίτι σου, αλλά να μειωθεί κιόλας, να μπορεί ο λαός να απολαμβάνει ποιοτικές διακοπές, να απολαμβάνει τις χαρές του ελληνικού καλοκαιριού που λέγαμε και πριν. Και οι εργαζόμενοι στον τουρισμό και σύγχρονα δικαιώματα να έχουν και διακοπές να πηγαίνουν και οι ίδιοι, που τώρα είναι ανέκδοτο το να το συζητήσεις αυτό με έναν νέο τέτοιο άνθρωπο. Εμπόδιο σε αυτά μπαίνει η καπιταλιστική ιδιοκτησία και εξουσία, μπαίνει το σημερινό σύστημα που ακριβώς έχει για οξυγόνο όλα αυτά τα μέτρα. Τα μέτρα που μεγαλώνουν τα κέρδη των λίγων. Αυτά απαιτούν ριζική ανατροπή του σημερινού δρόμου ανάπτυξης. Αυτή είναι η προοπτική που φωτίζει το πρόγραμμα του ΚΚΕ. Και για να το πούμε και στο κλίμα της συζήτησης, λογαριάζεται χωρίς τον ξενοδόχο, όπου σε αυτή την υπόθεση, την κοινωνική υπόθεση της απελευθέρωσης των εργαζομένων, ξενοδόχος είναι οι ίδιοι εργαζόμενοι και ο λαός.